Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα φίλες μου, Black Sabbath και τα μυαλά στα κάγκελα. Black Sabbath έχουμε ακούσει, ενώ το πρώτο άλμπουμ και το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο κομμάτι του The Wizard, το οποίο το ήξερα. Και τώρα είμαστε στο τρίτο κομμάτι της πρώτης πλευράς του Black Sabbath, Behind the Wall of Sleep. Αποκλείεται να το ξέρω. Γιατί το λέω με τόση σιγουριά. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα γιατί. Εντάξει, είδα τους στίχους στο κομμάτι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Είναι έτσι ψυχεδελική στίχη. Πολύ ωραία όμως. Πολύ μ' αρέσουνε. Feel your spirit rise with the breeze. Feel your body falling onto its knees. Take your walk of remorse. Turns your body to a corpse. Γκίζερ Μπάτλερ. Προχωράω με τον Γκίζερ. Γκίζερ Μπάτλερ, λοιπόν, ένα χρόνο μικρότερος από τον Αϊόμι, 17 Ιουλίου του 49. Ο Γκίζερ είναι στην ουσία αυτός που έδωσε το όνομα στους Black Sabbath. Αυτός το πρότεινε δηλαδή το όνομα Black Sabbath. Μπράβο, Γκίζερ. Και το όνομα Γκίζερ δεν είναι δικό του. Δεν λέγεται Γκίζερ. Λέγεται Terence Michael Joseph Butler. Το Γκίζερ, λοιπόν, από ό,τι είδα, καταρχάς γεννήθηκε σε καθολική οικογένεια, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. 7 παιδιά, νομίζω, είχαν. Αν δεν κάνω λάθος, ένας αδερφός, λοιπόν, ένας από τους αδερφούς του Γκίζερ, ήταν στο στρατό και ήταν με πολλούς, λέει, Cockneys. Μόλις τώρα είδα τι σημαίνει Cockney. Δεν θα σας πω όμως, γιατί μπορώ να σας τα πω λάθος. Αλλά είδα τι σημαίνει. Είναι μια διάλεκτο στην ουσία στην Αγγλία, τελικά σας λέω δηλαδή. Είναι συνήθως κυρίως από εργατική τάξη. Και τώρα μου ήρθε και το όνομα Cockney Rebel, που είναι ένα συγκρότημα. Λοιπόν, ο αδερφός του, λοιπόν, του Γκίζερ, μιλούσε συνέχεια για... Όταν γύρισε από το στρατό, μάλλον, τον έλεγε Γκίζερ, τον Γκίζερ. Γκίζερ σημαίνει, πώς λέμε, φίλε. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις. Hey, mate. Δηλαδή, το mate, άνθρωπος, φίλος, είναι τον Γκίζερ. Και επειδή το κόλλησε αυτό ο Γκίζερ από τον αδερφό του, πήγαινε στο σχολείο και τους έλεγε όλους Γκίζερ. Και έκτοτε του έμεινε τον Γκίζερ. Πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Ήτανε από τους πρώτους vegetarian. Από ανάγκη όμως. Δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν κρέας. Και ο Γκίζερ είναι vegan από το 90 τόσο. Από ό,τι είδα. Γενικά ήταν vegetarian δηλαδή και μετά έγινε και vegan. Τέρμα. Είδα ότι ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος από τον Άλιστερ Κράουλι, τον οποίο δεν τον ξέρω, παιδιά. Είδα εδώ κάποιες πληροφορίες, ένας φιλόσοφος έτσι και μυστικιστής κάπως, ζωγράφος, ποιητής, τα πάντα, ο οποίος έτσι είχε λίγο απόψεις αποκλίνουσες για την εποχή. Και ο Γκίζερ, από την επιρροή του αυτή, σταμάτησε να πηγαίνει και εκκλησίες και όλα, παρόλο που ήταν σε καθολική οικογένεια κτλ. Έχω κρατήσει σημειώσεις γι' αυτό. Σας τα λέω τώρα έτσι. Λοιπόν, η γνωριμία, η πρώτη του Αϊόμι με τον Μπάτλερ, έγινε σε ένα live που είχαν οι δύο μπάντες, δηλαδή ο Όζι με τον Μπάτλερ και ο Αϊόμι με τον Γουόρντ, και εκεί γνωρίστηκαν πρώτη φορά. Αλλά ο Αϊόμι τον ήξερε τον Μπάτλερ φατσικά, γιατί ο Μπάτλερ τα είχε με μία κοπέλα η οποία έμενε πολύ κοντά στον Αϊόμι και κάθε φορά έβλεπε τον Μπάτλερ να περνάει μπροστά από το σπίτι του. Οπότε τον ήξερε φατσικά, αλλά τον γνώρισε στα live αυτά, πολύ επηρεασμένος από τον Τζον Λένον, ο Γκίζερ. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα. Όταν πήγε όμως στους Black Sabbath, ο Τόνι του είπε ότι δεν με ενδιαφέρει να παίξω με άλλον κιθαρίστα. Δεν θέλω άλλον κιθαρίστα στο group. Οπότε ο Γκίζερ στράφηκε στον μπάσο και έγινε τελικά επιρροή για 700.000 μουσικούς τουλάχιστον. Λέει ο Steve Harris ένα γεγονός
ότι όταν είχε βγει το Paranoid, είχε πάρει την κιθάρα και είχε κάτσει να το παίξει. Και δεν μπορούσε με τίποτα. Πέταξε, λέει, την κιθάρα στο κρεβάτι και σηκώθηκε και έφυγε. Την άλλη μέρα όμως, λέει, γύρισε, το πήρε και το έπαιξε νότα προς νότα. Και αφού το κατάφερε αυτό, άρχιζε να μπαίνει στις μπασογραμμές, έτσι λέγονται, παιδιά. Τι είναι bass lines, πώς λέγονται στα ελληνικά. Του Γκίζερ. Δεν είχα δει να τον λέει, να τον αναφέρει ο Στίβ, τον Γκίζερ σαν επιρροή. Έκανα λάθος. Τώρα κάτι θυμήθηκα που έλεγα παλιά ότι κάτι είχαν ξεκινήσει να κάνουν και κάποιος έπαιζε σαν τον Γκίζερ Μπάτλερ. Δεν θυμάμαι καθόλου. Θα το ξαναδώ. Ο Γκίζερ επίσης ήταν από τους πρώτους μπασίστες που χρησιμοποίησαν το wah pedal. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Ας μας πει κάποιος. Λοιπόν, Άστον Βίλα, χαμός, ο παδός τρελός, όταν πήγανε στο Αστέρι εκεί, στο rock and roll, πώς λέγεται, τέτοιο fame, που είναι να ψηφίσουμε και τους Iron Maiden φέτος, είχε πει Up the Villas, Up the Irons, εμένα μου θύμισε αυτό, που μου γράφεται όλοι εκεί στους Iron Maiden, Up the Villas. Από The Villa, από The Villa, κάτι τέτοιο. Ότι είναι πολύ οπαδός. Το 15 τον συλλάβανε, είδα. Πλακώθηκε με έναν σε ένα μαγαζί. Ήταν και λίγο μεθυσμένος. Ο Γκίζερ. Ο άλλος δεν ξέρω. Ο άλλος ήταν, λέει, ρατσιστής. Έτσι λέει, ναζί κάπως. Και έλεγε συνέχεια για τους Εβραίους. Και επειδή η γυναίκα του Γκίζερ είναι Εβραία, δεν μπορούσε να το καταπιεί αυτό που γινόταν και πλακωθήκανε στο ξύλο. Αυτά, τους βλέπω λοιπόν νέους, τι μαλούρες είναι αυτές. Τον Ντόν και τον Γκίζερ δηλαδή έχω. Τι μαλούρα, το πολύ μαλλί ρε φίλε. Τι γαμό, νιάτα. Πω. Ναι, διάφορες φωτογραφίες, δεν έχω δει ακόμα συνεντεύξεις, τίποτα κανενός. Θα τους περάσω όλους πρώτα μία, τα πολύ βασικά, και μετά θα μπω σε λεπτομέρειες κτλ. Γκίζερ Μπάτλερ λοιπόν. Δεν μπήκα να δω τώρα, αυτό το ξέχασα, θα το πω στο επόμενο, να δω πού τον κατατάσσει η παγκόσμια μουσική κριτική, σαν μπασίστα. Δεν μπήκα να δω. Λοιπόν, Behind the Wall of Sleep. Τους στίχους τους γράφει ο Γκίζερ. Δεν ξέρω σε όλα, αλλά είδα ότι λέει ότι είναι ο αρχικός στιχουργός. Ο κύριος στιχουργός των Black Sabbath. Λοιπόν, πάμε αυτή τη φοβερή Πέμπτη. Πέμπτη είναι η αγαπημένη μου μέρα, να ξέρετε, έτσι. Θα εξηγήσω άλλη φορά γιατί. Black Sabbath, δίσκος Black Sabbath και Behind the Wall of Sleep. Τι ωραίος τίτλος, μου θυμίζει Judas Priest. Beyond the Realms of Death. Έτοιμοι, παιδιά. Πάμε να δούμε τι έγινε εδώ με τους Black Sabbath. Behind the Wall of Sleep. Πάμε.
Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει το κομμάτι και γράφω 60's. 60's κομμάτι μου θύμισε πάρα πολύ. Αν δεν έμπαινε ο Όζης στη μέση, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι Cream. Μου θύμισε πάρα πολύ Cream. Προσπαθώ να ακούσω τον μπάσο, γι' αυτό γελάω μόνη μου. Προσπαθώ να ακούσω, να καταλάβω τον μπάσο στους Black Sabbath. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ξέρετε το πρόβλημά μου με τον μπάσο. Στο Judas Priest δεν το κατάλαβα ποτέ. Ιαν, τι διάολο. Καλά, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ, παιδιά, έτσι. Γιατί δεν παίζει καλά ο Ιαν, ας πούμε. Για τον Ιαν Χίγκλ, λέω, τον Judas Priest. Το κατάλαβα στους Maiden. Δηλαδή μπορούσα να το διακρίνω, ενώ στους Maiden, πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι θα επέτρεπε ο Steve να μην το καταλάβει τον μπάσο του, έστω και ο άσχετος. Εδώ ακόμα δεν έχω, αλλά σε ένα σημείο το άκουσα, τον μπάσο. Γκίζερ. Γκρούβι κομμάτι. Έτσι αυτό το... Λούπα είναι η Black Sabbath προς το παρόν. Σε αυτό το δίσκο. Εγώ είμαι fan Λούπα. Γιατί progressive και τέτοια δεν είχα επιτρέψει στη ζωή μου να μπουν. Με τους Maiden δηλαδή πήρα τα πάνω μου με το progressive γενικά. Ναι, είναι μια λούπα. Πάρα πολύ ωραία λούπα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες λούπες. Καταπληκτικές. Και το Black Sabbath το πρώτο και το The Wizard και το Behind the Wall of Sleep και νομίζω ότι γνωρίζοντας το NIB, υποθέτω, ακόμα είμαστε 100% σίγουροι, και το Evil Woman. Το Evil Woman βέβαια δεν είναι το Black Sabbath, πάλι το είδα τώρα. Δεν έχω καταλάβει ποιον είναι, δεν κοίταξα, αλλά ναι. Εντάξει παιδιά, εγώ, ναι, I love Black Sabbath. Από αυτά που έχω ακούσει και είμαι και πάρα πολύ ευτυχής που δεν το ξέρω το κομμάτι αυτό. Γιατί άμα είναι έτσι να το σταματήσω τους Black Sabbath, γιατί τους ξέρω. Εντάξει, το λέω με την έννοια ότι στο δίσκο των Black Sabbath ξέρω Wizard, NIB, Evil Woman. Αυτά που νομίζω ότι ξέρω, μπορεί να ακούσω και άλλο και να το ξέρω και αυτό. Ελπίζω όχι, είπα ότι θα τα κάνω όλα τα κομμάτια του πρώτου δίσκου. Είτε τα ξέρω είτε όχι. Εντάξει, το Paranoid θα το κάνω, ας πούμε, π.χ. Τι να κάνω. Δεν θα το κάνω. Λοιπόν, και ένα βιντεάκι 15 λεπτά. Σας φιλώ, πολύ ωραίο. Behind the Wall of Sleep. Πολύ groovy κομμάτι, πολύ 60's κομμάτι, πολύ κοντά σε μένα κομμάτι και όλα τα κομμάτια. Εκτός από το πρώτο, όχι ότι δεν ήταν το Black Sabbath κοντά σε μένα, αλλά ήταν τελείως απρόσμενο κομμάτι. Και απόκοσμο κομμάτι. Μπορεί να είναι το αγαπημένο μου. Το πρώτο, το Black Sabbath. Θα δούμε, εντάξει. Λοιπόν, τι έχω βάλει. Black Sabbath αυτό, Wizard αυτό και Behind the Wall of Sleep αυτό. Σας βαθμολόγησα Black Sabbath. Να με φοβάστε. Λοιπόν, παιδιά, πολύ σύντομα πάλι για το επόμενο που είναι το NIB. Για να δούμε. Νομίζω ότι το ξέρω. Είμαι 99,9. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Το είπα στο προηγούμενο βίντεο. Ούτε έχω ακούσει τίποτα, έτσι. Εννοώ έκτοτε. Σας φιλώ. Τα λέμε πολύ σύντομα. Καλό βράδυ.